Αγωνία και προβληματισμό έχει προκαλέσει στους παραγωγού αβοκάντο των Χανίων ένα εξάνθημα που εμφανίστηκε στου κορμού και τα κλαδιά κυρίω τη ποικιλία Χά. Αρκετοί είναι ήδη οι παραγωγοί που έχουν αναφέρει στι αρμόδιε υπηρεσίε τα συγκεκριμένα εξανθήματα. Η νέα τηλεόραση βρέθηκε σε καλλιέργειε αβοκάντο στην περιοχή των Μιλωνιανών και κατέγραψε το πρόβλημα. Άλλοι ένα υγρό και τέλο πάντων και θα δούμε ότι ο κορμό μέσα είναι μαύρο. Κάτι που δεν πρέπει. Ο κορμό είναι καφέ, ένα ανοιχτό καφέ χρώμα έχει. Και αυτό είναι μια άνοιξη ότι υπάρχουν είτε μήκητε είτε βακτήρια. Ωστόσο, ο πρόεδρο τη ομάδα παραγωγών Χανίων, κορμό ευτύχη Τρικουνάκη, συνιστά ψυχραιμία. Όντω, ε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Του οποίου δεν γνωρίζουμε προ το παρόν την ταυτότητα, δεν γνωρίζουμε την προέλευση. Και το βασικότερο είναι ότι δεν γνωρίζουμε την κατάληξη που μπορεί να έχει αυτό το πρόβλημα, η οποία μπορεί να είναι καταστρεπτική για την τόσο σοβαρή επένδυση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο νομό μα στην καλλιέργεια του Αβουκάντο. Η αγωνία σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι το θέμα έχει γίνει γνωστό στη Διεύθυνση Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία, που ήδη έχει πραγματοποιήσει ελέγχου στι καλλιέργειε που έχουν προσβληθεί από το εν λόγω εξάνθημα. Όπω τονίζει ο Γεωπόνο του Τμήματο Φυτογεωνομικού Ελέγχου τη Διεύθυνση, Νίκο Παπαδαντονάκη έχουν ανοιχνευτεί πολλά παθογόνα διαφορετικά σε κάθε παραγωγό, όμω δεν έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμή έντομα. Ενώ ελέγχου έχει διενεργήσει επίση και το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, αλλά και το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιά Χανιών. Από τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα, δεν κατορθώσαμε να ανοιχνεύσουμε κάποιο έντομο το οποίο δύναται να μεταφέρει το παθογόνο αυτό στα δέντρα ή κάποιο συγκεκριμένο μύκητα ο οποίο προκαλεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Υπάρχει ένα σύμπλεγμα μυκήτων, διάφοροι μύκητε, δηλαδή σε κάθε παραγωγό που βρίσκουμε και άλλου μύκητε. Άρα δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο εχθρό μπροστά μα, μια συγκεκριμένη ασθένεια μπροστά μα να αντιμετωπίσουμε. Έντονη είναι η ανησυχία των παραγωγών, καθώ το εξάνθημα έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν να μην χρησιμοποιήσουν κανένα εντομοκτόνο. Όπω υπογραμμίζουν όλοι οι χρήση φυτοφαρμάκων, μόνο κακό μπορεί να κάνει στις καλλιέργειες. Να μην γίνεται χρήση εντομοκτώνων, να μην γίνεται χρήση ευρεία χρήση μυκητοκτώνων, συγκεκριμένων μυκητοκτώνων τα οποία έχουν έγκριση στην καλλιέργεια του αποκάντο. Διότι έχουμε ένα προϊόν το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή και σαν υπηρεσία και σαν ε, αντιπεριφέρεια να το προωθήσουμε να πάρουμε την ονομασία προϊόν γεωγραφική ένδειξη. Μην το υποβαθμίσουμε προ Θεού με αλόγιστη χρήση φτωφαρμάκων τη στιγμή που δεν είναι απαραίτητο. Μη χρησιμοποιούν πειραματικά η παραγωγή διάφορε δραστικέ, είτε αυτέ είναι σε επίπεδο εντομοκτώνου, είτε σε επίπεδο μυκητοκτώνου, είτε ακαριοκτώνου, είτε από φύλου, είτε από εδάφου. Καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί. Μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα το οποίο πραγματικά να είναι μη αναστρέψιμο. ...από παρεμβάσεις. Οι σωστέ καλλιεργητικέ πρακτικέ είναι αναγκαίε, υπογραμμίζει ο κύριο Παπαδαντονάκη. Όταν τα ξανθήματα είναι πάρα πολλά και δημιουργούν πολλέ πληγέ πάνω στο κλαδί, αναγκαστικά ο παραγωγό θα πρέπει να αναγκάζεται τέλο πάντων πολλέ φορέ να αφαιρέσει το βραχίωνα. Εμεί προσπαθούμε να πούμε στου παραγωγού να κρατάνε τα δέντρα του σε πολύ καλή θρεπτική κατάσταση, δηλαδή να λυπαίνονται σωστά τα δέντρα. Να κλαδεύονται σωστά, να αρδεύονται σωστά. Τέλος, όπως υπογράμισε ο ίδιος, θα προσπαθήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, την Άνοιξη, που υπάρχουν μεγαλύτεροι πληθυσμοί εντόμων, να μαζέψουν περισσότερα στοιχεία ώστε να λύσουν αυτό το ζήτημα οριστικά.